γέγραπτε γάρ. Ατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποιμνής. Γέγραπτε γάρ. Ατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποιμνής. Γέγραπτε γάρ. Ατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποιμνής. Αβάσεις χείριον. Αφηγήσει, μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέος. Οι της γενεάς εκεί της δεν έχουν καθόλου έργο. Μέλη δεν έλθει σε αυτούς πειρασμός. Και όσοι αποδειχθούν εκείνο τον καιρό δόκιμοι, θα αποβούν μεγαλύτεροι και από μας και από τους πατέρες μας. Άγιος Υπόλυτος. Αφηγήσει, μακαριστός πατήρ Ευσέπιος Βίτης. Οι ναοί του Θεού θα καταντήσουν σαρκινά σπίτια και παντού θα γενικευθεί η κατάπτωση των τοπικών εκκλησιών. Αβάς Μωυσής, εν τες ημέρες εκείνες θέλουν προχειρίζεσθε ηγούμενοι και ποιμένες, άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι, μη διακρίνοντες την δεξιάν οδόν εκ της αριστεράς. Αβάς Πανδό. Οι επίσκοποι πάλι των καιρών εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα προς τους ισχυρούς, θα βγάζουν τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα που θα παίρνουν και δεν θα υπερασπίζονται τους φτωχούς όταν θα κρίνονται. Άγιος Νίφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Ακόμα και εκείνοι που θα έχουν το αξίωμα της ιεροσύνης θα είναι άνθρωποι ασήμαντοι περισσότεροι, ανίδελοι από αρετοί. Μα και των μοναχών οι πρόκριτοι δεν θα είναι καλύτεροι. Και ενόδοξοι και γαστροί μαργοί θα αποτελούν όχι υπόδειγμα, αλλά μάλλον σκάνδαλο για τους ανθρώπους. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Αν ακούσεις ότι επίσκοποι στρέφονται κατά επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρι να χυθεί αίμα, μη ταραχθείς, διότι αυτό είναι ήδη προγραμμένο. Αν στους Αποστόλους βρέθηκε προδοσία, μην σου κάνει εντύπωση η μισαδελφία των επίσκοπων. Προετοιμάζει ο διάβολος τα σχίσματα των λαών, ώστε ο ερχόμενος, δηλαδή ο Αντιχριστός, να γίνει ευπρόσδεκτος. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κληρού. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Άγιος Μήλος ο Αριορείτης και Μυροβλήτης. Ομιλία, μακαριστός πατήρ Σάββας Αχιλλέος. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε τι λέγει ο Άγιος Νίλος, ο Μυροβλήτης, ο Άγιος του Θεού, ο οποίος είχε πραγματικό προορατικό χάρισμα. Όχι το ψεύτικο αυτό το οποίο συναντούμε σήμερα. Η Εκκλησία του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονον τότε εις τους εν το κόσμο βρισκομένους χριστιανούς. Διότι θα τρέχεις να ακούσεις την αλήθεια, λέγει, και η αλήθεια δεν θα υπάρχει. Θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως. Από πουθενά δεν θα βλέπουν φως το οποίο να έχει επίγνωση Θεού.
Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμο εις τα ιερά καταφύγια, δια να έβρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των, και παντού θα βρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τα σημέρας που ζούμε, είναι η αρχή των οδύνων. Αρχή οδύνων, λέγει ο Θεός. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός. Η αγάπη θα εκλείψει δε ποιμένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς θα είναι άντρες και ενούοδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντας την δεξιάν οδόν από την αριστεράν. Είναι αυτό φαινόμενο πραγματικά, το οποίο θα είναι και το πλέον λυπηρόν απ' όλα. Ήρθε ο Παναγαθός Θεός να έχει φόβον εις τους λειτουργούς του. «Ρίζωσον, Κύριε, τον φόβο σου εν της μέλεσή μου», παρακαλεί ο προφήτης. Εάν εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε τον Θεό, δηλαδή μας έχει ο Θεός ως δικά του όργανα, δεν δίδουμε το καλό παράδειγμα, αλίμονον τότε ότι δεν θα υπάρχει τίποτε όρθιο. Ο Πανάγαθος Θεός, όταν πλησίαζε η ώρα κατά την οποία θα εθυσιάζεται πάνω στο σταυρό, είπε τούτα τα λόγια, ότι πατάξει, λέγει ο διάβολος, τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Όταν ο ποιμένας δεν θα είναι στην θέση του, τα πρόβατα θα εξαφανιστούν. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Εδώ θα σταματήσουμε λιγάκι, αδελφοί μου, για να δούμε των χριστιανών, ναι, αλλά της Εκκλησίας. Άρα για να μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα οποία η Εκκλησία εστερέωσε επί 2.000 χρόνια τώρα, μπορούμε να τα αλλάξουμε? Δεν αλλάζουν. «Μενέστο, μενέστο η θάλασσα», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «το πλοίον του Θεού ου καταποντίζεται, το πλοίον της Εκκλησίας. Θα το σκεπάζουν τα κύματα της αθεΐας, της ασεβίας, της παρανομίας και θα λέγεις ότι ευηθίστηκε αυτό το πλοίο, πάει η Εκκλησία, δεν υπάρχει». Και όμως λέει, το πλοίο του Θεού ου καταποντίζεται, δεν πρόκειται να καταποντιστεί ούτε να εξαφανιστεί. Η Εκκλησία θα στέκεται έως την ώρα κατά την οποία θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Έως εκείνη τη στιγμή κάπου σε όλον τον κόσμο, σε κάποια γωνιά, σε κάποιο σπήλαιο, σε κάποια αθέατη πλευρά της γης, εκεί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Και θα έρθει ο Χριστός δια να μην τελειώσει η επιγής Εκκλησία με την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Θα είναι όλα έτοιμα και θα συνεχίζονται μέχρι τις τελευταίες στιγμές.